φέτος οι ομάδες como Κρήτης και ο Γάς και η ΑΕΚ είναι δύο πολύ καλές ομάδες και σίγουρα η έδρα αυτή που παίξαμε είναι πολύ δύσκολη. Η βαθμολογική θέση του Γάς δεν ανταποκρίνει στην πραγματικότητα. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με νέα παιδιά, έχει ισορροπία, τρέχει καλά στο επιθετικό transition και σίγουρα η νίκη μας παίρνει άλλη τόσο μεγάλη αξία. Θα μπορούσαμε το παιχνίδι να το κερδίσουμε σχετικά για μας λίγο πιο εύκολα αν έμπειροι παίκτες δικοί μου δεν υπέρπταν σε λάθη και στο ρυθμό της αντιπάλου ομάδος. Από εκεί πέρα νομίζω, αν και με σχετικά μέτρη απόδοση από κάποια ατού μας, νομίζω ότι το παιχνίδι κυλήσει όπως θέλω. Δεν πιστεύετε δηλαδή ότι ο Γάς θα έχει πρόβλημα να παραμείνει στην κατηγορία? Αν συνεχίσει έτσι ο Γάς, πιστεύω ότι είναι μια από τις ομάδες που κανονικά έπρεπε να τερματίσουν τουλάχιστον στη μέση βαθμολογίας. Γιατί έχει παιδιά που ξέρουν μπάσκετ, έχουν ποιότητα, θα τους βγει κάποια στιγμή. Εντάξει, τώρα μην κοιτάτε, θεωρώ ότι παίξατε μια πολύ καλή ομάδα. Εμείς είμαστε από τις θεωρητικά και πρακτικά πολύ καλές ομάδες, με έμπειρους παίκτες. Αλλά πιστεύω ότι αν δεν είχε τόσο κακό ξεκίνημα στην αρχή, έπαιξε και δύσκολα παιχνίδια. Λίγο το παιχνίδι μέσα στην Αγία Βαρβάρα. Δυστυχώς ήταν για αυτούς, ήταν λίγο καταδικαστικό, γιατί όταν βάζει 40 πόντους στο παιχνίδι, δύσκολο αυτό, συζήτησε με τον αντίπαλο κότς. Αλλά πιστεύω ότι σαν ομάδα είναι πάρα πολύ.